Ας ευχηθούμε ο Κύριος της ειρήνης να δώσει ειρήνη στις καρδιές μας. Όταν λέμε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Όταν λέγουμε λοιπόν να έχουν ειρήνη οι ιερείς, οι άρχοντες, όλος ο λαός, εννοούμε την εσωτερική ειρήνη που χαρίζει το Πνεύμα του Άγιου. Χριστός στην ειρήνη μόν. Και δεν εννοούμε μια εξωτερική ειρήνη, δηλαδή την απουσία του πολέμου. Πόλεμοι πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν στη γη συνεχώς. Και διαμάχες και μεταξύ κρατών και μεταξύ λαών και μεταξύ πόλεων και οικογενειών και σπιτιών πολλές φορές και μέσα στο ίδιο το σπίτι έχουμε διαμάχες και πολέμους. Ο άνθρωπος όμως που έχει το Χριστό μέσα του έχει ειρήνη, ανεξάρτητα των εξωτερικών συνθήκων. Έχει την ειρήνη που είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Οι άγγελοι έψαλαν δόξα ψήσεις Θεό και ποιείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και κάποιοι έτσι αφελείς ή άθεοι λένε πού είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι, υπάρχει, αλλά υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει κάποια επίφαση ειρήνης όπως ο πονηρός και οι άρχοντές του, μια εξωτερική ειρήνη που δεν είναι παρά μια ετοιμασία για τον επόμενο πόλεμο, αλλά ήρθε να φέρει την αληθινή ειρήνη που κανείς δεν έρει αφημών, δεν μπορεί να πάρει από εμάς, και την αληθινή χαρά που κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει. Όσοι δικτάκτορες και δικτακτορίσκοι και αν ανέβουν στην εξουσία και μας καταδυναστεύσουν εξωτερικά, την ειρήνη αυτή δεν μπορούν να την πάρουν εάν μόνοι μας δεν την παραδώσουμε. Όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται και όλα σας τα πάρουν. Αυτά δεν μπορούν σας τα πάρουν εκτός αν τα παραδώσετε μόνοι σας. Έτσι λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές έχουν σχεδιάσει μέχρι το 2030 να μας τα πάρουν όλα. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους, το γράφουν οι ίδιοι. Αλλά την ψυχή και τον Χριστό δεν μπορούν να μας τα πάρουν. Εμείς θα μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας, στον Χριστό μας, ακόμα και αν τα χάσουμε όλα και αν χάσουμε και τη ζωή μας, την πρόσκαιρη ζωή μας. Ο Κύριος είπε, όποιος χάσει την ψυχή του για μένα, αυτός θα τη βρει. Ψυχή εννοεί τη ζωή. Και έτσι έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες ανά τους αιώνας που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό μας που γεννήθηκε τόσο ταπεινά μέσα σε μια φάτνη, σε ένα υγρό και κρύο σπήλαιο. Τι υπάρχει πιο πτωχότερο και ευτελέστερο από αυτό? Ο παντοδύναμος Θεός να γεννιέται μέσα σε αυτή την ευτελέστατη κατάσταση. Ας ευχηθούμε λοιπόν και εμείς να έχουμε αυτή την ειρήνη για την οποία έψαλαν οι άγγελοι, την οποία μας διακήρυξαν οι άγγελοι ότι ήρθε στη γη. Αλλά σε αυτή την ειρήνη είναι αναγκαίο ο καθένας προσωπικά να επιδιώξει να μετέχει. Δεν γίνεται αναγκαστικά, δεν έρχεται αναγκαστικά, αλλά όταν ο άνθρωπος θελήσει. Και πότε θέλει? Όταν πιστεύει και αποδέχεται τον Χριστό ως οδηγό στη ζωή του και τηρεί το Άγιο Θέλημά του και τον αγαπάει με τον Θείο Έρωτα. Ευχόμαστε λοιπόν σε αυτούς και αλλήλους να έχουμε αυτή την ειρήνη μέσα μας, ανεξάρτητα των εξωτερικών συνθήκων. Ο Χριστός μας είπε πάντοτε ότι οι άρχοντες του κόσμου τούτου, οι οποίοι καλούνται ευεργέται από τους αφελείς, από το πλήθος, από τη μάζα, θα σας καταδυναστεύουν συνεχώς, γιατί ο κόσμος και οι άρχοντές του εν το πονηρό κίνται. Ανήκουν στον πονηρό, στον διάβολο, και ο διάβολος μόνο ταλαιπωρεί, μόνο καταδυναστεύει, καταλυστεύει τους ανθρώπους και ποτέ δεν ευεργετεί. Αυτή η ειρήνη του Χριστού εύχομαστε όλοι να υπάρχει μέσα μας και αγωνιζόμαστε ώστε να τη φυλάμε ως κόρην οφθαλμού. Χρόνια πολλά και ευλογημένο. Διευχών τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδη φλάξη πάντα σε μας.